Η κύλη είναι ένα χάσμα στο κοιλιακό τείχομα. Κύλη ορίζεται ως η πρόπτωση κύλου σπλάχνου μέσα από ένα ευαίδωτο σημείο του κοιλιακού τείχωματος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι αρκεί να υπάρχει τρύπα, αλλά πρέπει να βγαίνει και κάτι μέσα από αυτήν. Αυτό είναι ο ακριβής ορισμός της κύλης και σε αυτό βασιζόμαστε για να χειρουργήσουμε. Στην πράξη, ο ασθενής βλέπει μία διόγκωση κάτω από το δέρμα, που δεν είναι τίποτε άλλο από τα σπλάχνα που σπρώχνουν τον περιτοναϊκό σάκο και προπίπτουν κάτω από το δέρμα. Αυτό είναι συνήθως έντερο, αλλά μπορεί να είναι και το κάλυμα του λίπους που σκεπάζει τα έντερα, δηλαδή το επίπλουν, το μείζον επίπλουν, ή οποιοδήποτε ενδοκυλιακό όργανο. Έχουμε βρει μέσα σε βουβονοκύλες και σκολικοειδή και ακόμα και τμήμα της ουροδόχου κύστεως, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, οτιδήποτε μπορεί να φύγει μέσα από μία κύλη εφόσον διαταραχθεί το κοιλιακό τείχωμα. Επειδή μιλούμε για σπάσιμο στο κοιλιακό τείχωμα, σκίσιμο στο κοιλιακό τείχωμα, μιλούμε και για ένα μηχανικό πρόβλημα. Άρα δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει ζώνη. Τα ξεχνούμε όλα αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε στο χειρουργό μόλις ακούσουμε τη λέξη κύλη. Η κύλη διορθώνεται κλασικά λαπαροσκοπικά, δηλαδή πρέπει να διορθώνεται λαπαροσκοπικά στις μέρες μας. Υπάρχουν ανοιχτές τεχνικές, υπάρχουν θειασότητες της ανοιχτής χειρουργικής ακόμα και σήμερα. Όμως η δική μας εμπειρία δείχνει ότι η καλύτερη λύση είναι η λαπαροσκοπική. Η ρομποτική είναι εξέλιξη, έχει έρθει σήμερα να αλλάξει τελείως το σκηνικό της κύλης με νέες τεχνικές, πολλά υποσχόμενες και βέβαια είναι στα χέρια μας και στην φαρέτρα μας, ανάλογα με για επιλεγμένους ασθενείς, να μπορούμε να κάνουμε και ρομποτική αποκατάσταση μιας βουβονοκύλης, ειδικά σε αθλητές, τη sports hernia τη λεγόμενη, ή μιας κυλιοκύλης, είτε πρόκειται για επιγαστρική κυλιοκύλη, μια πρωτοπαθή κυλιοκύλη ή μια μετεχειρητική κυλιοκύλη, οι οποίες είναι και αρκετά επιπλεγμένες γιατί έχουν πολλές συμφύσεις. Δηλαδή, μετά από μια ανοιχτή επέμβαση, παλιά επέμβαση, έρχονται ασθενείς με πόνους από τις συμφύσεις, από το έντερό τους, το οποίο ανταποκρίνεται πολύ άσχημα σε οποιοδήποτε γεύμα, πρίζονται, τους έχετε δυσπεψία, δυσανεξία, σε οποιαδήποτε τροφή. Αυτοί οι ασθενείς, εκτός από την κύλη τους, έχουν και πάρα πολλές συμφύσεις από κάτω. Εκεί έχει μεγάλη ένδειξη το ρομπότ, γιατί προσφέρει μεγέθυνση, μπορούμε να ξεχωρίσουμε σωστά τα πλάνα για να προστατεύσουμε το έντερο κατά την αποκόλληση, προτού προβούμε να βάλουμε το πλέγμα, το δίχτυ το λεγόμενο, το οποίο θα αποκαταστήσει το πρόβλημα στο 100%.